Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε? Αισθάνομαι ότι πάντα έτσι ξεκινάω αυτού του είδους τα βίντεο τελευταία που έχουν να κάνουν με Eurovision. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Βασικά δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι έχω ψηλοσταματήσει το Eurovisionico fans, το χαρακτηρισμό αυτό τον έτσι πολύ εφάνταστο θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω, θέλετε να συνεχίσω να το λέω ή είναι πάρα πολύ cringe πια? Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο reaction video αυτής της χρονιάς. Επέλεξα αυτό το πρώτο reaction να είναι για την Κύπρο και όχι για την Ελλάδα, γιατί η Κύπρος επέλεξε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς, τραγούδι. Έχει περάσει και από χίλια κύματα το καημένο, να μην του δώσουμε μια ευκαιρία, να του τη δώσουμε. Γιατί, όπως κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζετε, λογικά όλοι το γνωρίζετε, αλλά τέλος πάντων, η Κύπρος πήρε το τραγούδι που είχε καταθέσει ο κύριος Κοντόπουλος πέρυσι με την Μελίσσα Ματζούκη στο Liar, το οποίο εμείς το απορρίψαμε. Για να είμαι βέβαια δίκαιη, δεν το απορρίψαμε εμείς ακριβώς. Το κοινό μάλλον το ήθελε. Η κριτική επιτροπή διαφωνούσε υπερβολικά πολύ. Το αν κάναμε τελικά τη σωστή επιλογή θα το αφήσω σαν ρητορική ερώτηση, εντάξει. Και το Ρίκο, όπως φάνηκε, ήταν σε φάση «Α, okay, δεν το θέλετε, θα το πάρω εγώ, thank you very much». Και πραγματικά έχω πάρα πολύ περιέργεια πια να δω τι φάση με αυτό το Liar, πόσο καλό είναι. Εντάξει, προφανώς έχω ακούσει το snippet που είχε διαρρεύσει πέρυσι, με τη φωνή της Μελίσσας Ματζούκης βέβαια. Τώρα διέρευσε όλο το τραγούδι από ό,τι είδα και με τη version της Σίλιας Καψής, αλλά δεν έκατσα να τα ακούσω, είπα να το κρατήσω έτσι για πρώτη αντίδραση και περιμένω καρτερικά το Rick να μας δημοσιεύσει το βίντεο κλιπ, το οποίο το έχει κάνει ο σκηνοθέτης κύριος Καρίδας, που είχε κάνει και το περσινό, όχι το περσινό, το προπέρσινο της Αμάντας και το προπέρσινο της Στεφανίας και το το Supergirl εννοώ, τα είχε κάνει όλα αυτός, πολύ καλή δουλειά ήτανε, οπότε λογικά θα έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και εδώ. Περιμένουμε λοιπόν και όσο περιμένουμε θέλω να σας δείξω κάτι. Σήμερα όπως βλέπετε έχω έρθει πάρα πολύ έτσι με αυτό το χιτό μου το φτεράκι και επίσης έχω έρθει και μισό με το σκουφί μου εδώ. Και έχω έρθει με αυτά γιατί θέλω να σας μιλήσω βασικά για αυτά. Που λέτε η Έρη και η Χρύσα είναι δύο παιδικές φίλες που ζουν στα Γιάννενα και έχουν δημιουργήσει το Project Liners. Μπορείτε να το δείτε εδώ το logo, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και στόχος τους είναι να βγάζουν αυτά τα πολύ άνετα urban street style ρούχα. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό είναι, η φασούλα είναι έτσι. Τρελαίνομαι για τέτοιου είδους ρούχα και φούτερ. Και το κυριότερο είναι ότι θέλουν έτσι να στηρίξουν το slow fashion που δεν εκμεταλλεύεται ανθρώπους και καταστρέφει το περιβάλλον και φυσικά να προωθήσουν και την αγορά από τοπικές επιχειρήσεις και είναι πολύ σημαντικό να το στηρίζουμε αυτό. Μου έχουν στείλει εντωμεταξύ και ένα t-shirt, έτσι σε πράσινο, η ποιότητά τους είναι απίστευτη. Τα footer και τα t-shirts είναι από 100% βαμβάκι, ράβονται όλα στην Ελλάδα με εξαίρεση τα t-shirts που είναι από οργανικό βαμβάκι, όπως αυτό εδώ που μου έχουν στείλει, το οποίο είναι από μια βέλγικη εταιρεία, η οποία εταιρεία όμως έχει όλες τις πιστοποιήσεις, ο Ecotex και Ethic Work, και έχουν και παιδική σειρά με t-shirts από οργανικό βαμβάκι, να ξέρετε. Και είναι ποιοτικός ακόμη και ο τρόπος συσκευασίας τους, γιατί όλα έρχονται σε αυτές τις tote bags και όχι σε πλαστικές σακούλες για να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε παντού, δηλαδή εγώ με τέτοιες τις χρησιμοποιώ full και στο σούπερ μάρκετ, να ξέρετε. Έχουν εδώ το print πάνω από το logo τους. Υπάρχει και εδώ, υπάρχει και στο footer εδώ το logo τους. Όλα τα σχέδια εντωμεταξύ που υπάρχουν πάνω στα ρούχα είναι δημιουργίες των tattoo artists του Line Tattoo Studio, στο οποίο και ανήκουν τα δύο κορίτσια και από το οποίο προέκυψε και το όνομα του νέου τους αυτού project. Και να πω ότι τους αρέσει πολύ η φιλοσοφία της limited edition συλλογής, το οποίο τι σημαίνει? Ότι αν ένα σχέδιο πάει πολύ καλά και εξαντληθεί, δεν κυκλοφορεί ξανά. Το site είναι linetattoo.eu/shop. Θα σας βάλω εννοείται link κάτω στην περιγραφή για να το βρείτε και τα social τους εννοείται για να δείτε άμα είναι κάτι που σας αρέσει και θέλετε να το ακολουθήσετε. Εγώ να ξέρετε έχω ξετρελαθεί με αυτό το σκουφί, ειδικά με το χρώμα του. Ο καιρός εντωμεταξύ δεν λέει να καλυτερεύσει, οπότε είναι ό,τι καλύτερο σας λέω, είναι τέλειο. Και γενικά άμα είναι αυτό το στυλ σας ρε παιδί μου, εγώ θα πρότεινα να στηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες γιατί αξίζουν και είναι made in Greece. Για πάμε. Boom. Κατευθείαν. Ουλαλά, αισθάνεσαι. Αχ, είναι αυτό τώρα που δεν θα μπορώ να συγκεντρωθώ στο τραγούδι και θα βλέπω το βίντεο κλιπ. Οκ. Ωραίο το pre-chorus.
Εντάξει, πολύ γνώριμο το ρεφρέν. Εμένα μου αρέσει, εντάξει. Δεν ξέρω αν επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά I'm digging it. Εντάξει, αυτό το ουλαλά στον στίχο θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Αυτό το μέρος μου αρέσει, παιδιά. Μ' αρέσει και η φωνή της τελικά. Είχα συνηθίσει τις Μελίσσας και... Όχι, όχι. Okay. Δώσ' το. Α, ναι, και κάτσε η γέφυρα. Εν τω μεταξύ χορεύει στο βίντεο κλιπ, αλλά πιστεύω δεν μας δείχνουν ακριβώς τις δυνατότητες της. Έχει κάτι, ένα star quality ρε παιδί μου. Μ' αρέσει. Επίσης δεν την κάνω για 16 χρονών, όχι. 17, πόσο είναι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά με την νεολαία πλέον. Το story δεν το έχω παρακολουθεί στο βίντεο κλιπ, γιατί προσπαθώ να ακούσω το τραγούδι. Έλα το κλαμπ. Αυτό το πράγμα το είχε κάνει πέρσι και η κοπελιά από το Ισραήλ. Δεν ήμουν και πολύ φαν, γιατί εμένα αυτό μου θυμίζει loser, όχι liar ή κέρατα μονόκερου. Anyway. Okay. Λοιπόν, μισό να ανασυνταχθώ. Μου άρεσε αρκετά που ξεκίνησε πολύ απότομα με εκείνες τις τρομπέτες, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό το epicness που έχει, ρε παιδί μου. Έχω παρατηρήσει ότι το βάζει ο κύριος Κοντόπουλος στα τραγούδια του. Εμένα μου αρέσει τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν είναι και για όλους, προφανώς. Ρε παιδί μου, εντάξει, okay, ακούω το ότι είναι αυτό το generic pop που έχουμε όλοι σαν καραμέλα πια και μπορεί να είναι, okay. Το θέμα είναι ότι έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν ωραία πραγματάκια στη σκηνή με αυτό το τραγούδι. Γιατί ας πούμε και με το Ισραήλ θυμάμαι ότι δεν είχε γίνει ο μεγάλος ο ντόρος, ας πούμε. Δεν είχε αρέσει, δεν είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ σαν τραγούδι. Αλλά όταν άρχισαν οι πρόβες και τελικά είδαμε στον ημιτελικό τι έκανε η Νόα, έφτασε τρίτη θέση στον τελικό, δηλαδή. Και από ό,τι λένε και από ό,τι φαίνεται, βασικά δεν χρειάζεται να λένε, βλέπουμε ότι η κοπέλα, η Σίλια, ξέρει να χορεύει και πολύ καλά μάλιστα. Τώρα, αν μπορεί να χορεύει και ασταμάτητα 3 λεπτά και να βγάζει και τις νότες, δεν ξέρω τι νότες έχει τέλος πάντων αυτό το τραγούδι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θες κάτι άλλο για Eurovision, δηλαδή ας μην είμαστε και τρελά απαιτητική πια. Σίγουρα θέλεις και το διαφορετικό, σίγουρα όμως θέλεις και το γνώριμο. Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του γνώριμου, ας πούμε, οπότε εγώ δεν θα πω αρνητικά. Βασικά, όχι ψέματα, θα πω ένα αρνητικό. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με κάποιους στίχους, δηλαδή τώρα στιχουργός δεν είμαι, αλλά τι σημαίνει και ότι νιώθεις ουλαλά. Εντάξει, ίσως σημαίνει I'm feeling myself, ας πούμε. Θα το πάρω έτσι, ας πούμε, σαν ερμηνεία. Σας λέω, δεν ξέρω αν είναι επειδή έχω συνηθίσει πάρα πολύ στο άκουσμα αυτού του ρεφρέν, αλλά εγώ κλείνω προς την πλευρά του μου αρέσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάτσω να το αναλύσω πάρα πολύ. Βασικά, ίσως θα πρέπει να το αναλύσω πάρα πολύ. Όχι εδώ όμως, ξέρετε πού. Στο ολοκένουργιο podcast που έχω ξεκινήσει, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι. Έχω από τον Νοέμβριο που ξεκίνησα το Άκρος Eurovisionικών podcast, όπου εκεί αναλύω όλες τις συμμετοχές, τους ημιτελικούς, τους εθνικούς τελικούς, τα τραγούδια, τις εσωτερικές επιλογές, όλα τα σχολιάζω κάθε εβδομάδα. Σχεδόν πάντα βγαίνει Τετάρτη νέο επεισόδιο. Να έχετε το νου σας. Αυτή η εβδομάδα θα είναι φωτιά, γιατί θα βγουν 6 τραγούδια μαζί, εννοείται έρχεται και το τραγούδι της Ελλάδας, γενικά θα γίνει ένας χαμός. Οπότε, αν είστε της φάσης του podcast και σας αρέσει να ακούτε κάποιον να φλιαρεί για την Eurovision, σας έχω μία επιλογή, αυτή είναι το podcast μου. Θα το βρείτε σε Spotify και Apple Podcasts. Νομίζω ανεβαίνει και στο Google Podcast, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πια το Google Podcast. Νομίζω ότι έχει μεταφερθεί πλέον στο YouTube, αλλά το κακό είναι ότι εγώ βάζω κομμάτια από τα τραγούδια, οπότε θα φάω 150.000 copyrights άμα το βάλω στο YouTube, τα επεισόδια. Οπότε, ναι, δείξτε κατανόησης και βάλτε Spotify ή Apple Podcast, ό,τι σε οποιοδήποτε team ανήκει ο καθένας. Αυτά από μένα, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Κύπρο, μακάρι να τα πάει τέλεια, πάντα θέλουμε να πηγαίνει καλά η Κύπρος, εννοείται. Και εγώ έχω ένα feeling ότι θα τα πάει και φέτος καλά, τα πήγε και πέρσι, εντάξει μην δίνουμε σημασία τώρα στα της δικής μας επιτροπής της περσινής.
εμφανίσει, τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, slash reaction, γιατί έρχεται και η ώρα της Μαρίνας, άλλωστε. Γεια σας!